Είναι άλλη κατάσταση. Όπως τα λες. Αυτό λοιπόν δεν το έχεις ξανακάνει. Έχεις υπάρξει μέσα σε τέτοια εκπομπή όταν δουλεύεις σε πρωινό, σαν συνεργάτιδα. Ναι, ακριβώς. Αλλά το αυτό είναι η εκπομπή μου, για σένα είναι κάτι καινούριο. Ναι. Εγώ νομίζω θα μάθεις πολλά πράγματα φέτος από αυτή την εκπομπή. Αυτό νιώθω κι εγώ. Νομίζω ότι είναι μια. Πιστεύω ότι ήδη έχεις μάθει πολλά. Ναι. Σε βλέπω πώς κινείσαι πια. Και πώς είσαι και πώς μιλάς και τι θέση παίρνεις και πώς. Δηλαδή θα σε βοηθήσει πάρα πολύ και για τη συνέχειά σου τηλεοπτική. Όποια και να είναι, όπου θες και να την πας, όπου θες εσύ να την πας. Αλλά θεωρώ ότι φέτος έμαθες πολλά πράγματα και θα μάθεις περισσότερα με αυτό το τέλος σεζόν. Ξέρεις πόσες φορές ήθελα. Δηλαδή ήθελα κάπου να σε δω, να σε πετύχω. Γιατί εντάξει, ξέρω ότι τρέχεις πάρα πολύ και δεν θέλω να σε ενοχλώ. Και να σου πω, πες μου, Βελένη, με είδες καθόλου. Ποια είναι η γνώμη σου, γιατί μετράει πάρα πολύ. Μα σας άκουσα μια μέρα που λες, μόνο τη σταματή να βλέπει. Εμένα δεν με βλέπει. Ναι, σαν να λέει, τι πάθαμε και δεν έχω και το κινητό τη, την πάρω τηλέφωνο. Του παιδί μου, μη στεναχωριέσαι και σένα σε βλέπω, ξεκινά χάραμα. Πώς είμαστε το πρωί που είμαστε όρθιοι ξυπνάς με τηλεόραση. Ξυπνάς πολύ πρωί, ξέρω για τα παιδιά. Ξυπνάς πολύ πρωί. Δηλαδή, μου ξεκινάω με το Skype, που ξεκινάει 6 παρά, καλά που υπάρχουν κι αυτοί. Γιατί δεν υπάρχει κανένας άλλος που ξεκινάει νωρίτερα. Ναι. Ξέρω όλο το πρόγραμμα της ελληνικής τηλεόρασης από τις 6 παρά μέχρι τις 10 που φεύγω από να το σπίτι μου. Βγαίνω φρέσκια. Ρε Θεά, εγώ λέω δεν μπορεί. Αυτή κάνει 2 ώρες προετοιμασία. Δεν πετάει τρίχα. Και επίσης μου αρέσει το πόσο πιο απλή είσαι φέτος. Η Γεωργία, η Παντελέα, έχω πολύ ωραίους συνεργάτες και το συζητήσαμε γιατί και το λίγο. Γιατί το σκεφτόμουν. Λέω, θα έχει πλάκα η Μουρλή να βγαίνει 7 ώρα το πρωί που είναι όλοι με την τζίμπλα στο μάτι. Ψάχνουμε έναν καφέ να ανοίξει το μάτι μας και αυτή να βγαίνει, λέω, υπερθέαμα και το μαλλί. Κοίτα, το θέλα πάρα πολύ, αλήθεια. Καλό, είναι, εννοείται, αλλάζει ο άνθρωπος. Αλλά καταλαβαίνεις ότι δεν γίνεται, όμως το κάτω έκανα εδώ. Σήμερα είπα, θα βάλω τα καλά μου. Ρε, καλά έκανες. Αλλά είναι ωραίο αυτό που βλέπω σαν εικόνα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν κάποιοι σε κρατάνε δεμένοι. Καλά σου κάνουν γιατί είσαι πιο σωστά. Όχι, είμαι καλύτερα κι εγώ. Δεν ξέρω. Ήταν ένα μεταβατικό καλοκαίρι για μένα, αρκετά. Πέρασα μια δύσκολη φάση από τον Απρίλιο και μετά. Και επαγγελματικά και προσωπικά και μέσα μου γενικότερα. Οπότε μπήκα σε μια διαδικασία στο να αναθεωρήσω κάποια πράγματα. Μου δόθηκε μια πολύ ωραία ευκαιρία και είμαι γνώμων στο Εψιλόν. Παρόλο που γνωρίζω ότι είχα έτσι και άλλη πρόταση, το έκανα πολύ συνειδητά και επέλεξα το συγκεκριμένο. Ποια ήταν η άλλη πρόταση? Είχα μια πρόταση από τον Αντένα, αλλά δεν το έχω ανακοινώσει. Τι πρόταση? Τώρα μια και το λέμε, πέρασε εξάλλου, ξεκίνησε η σεζόν. Σε τι? Είχα από το Θέμο, τον Αναστασιάδη. Α, αυτό το είχα διαβάσει, ίσχυε. Ναι, ναι, ίσχυε, ίσχυε. Για πες. Το Θέμο τον αγαπάω πολύ και μου είχε κάνει είχαμε κάνει ένα πολύ ωραίο ραντεβού. Μια πρώτη γενική κουβέντα, όχι κάτι συγκεκριμένο. Ξέρεις, μια πρώτη κουβέντα ότι θα ήθελα στην ομάδα μου κτλ. Μαζί παρόλο, με τη Δούκησα. Δεν το είχαμε συζητήσει ακόμα. Είχατε κάνει την πρώτη κουβέντα, κατάλαβα. Προφανώς μαζί, δεν ξέρω πώς θα τα βρίσκαμε. Θα βλέπαμε, μπορεί να είχαμε, δεν ξέρω, δεν το είχαμε συζητήσει. Απλά ήθελε. Ωραία να... ιδέα έχει ο Θέμος, δεν το είχα σκεφτεί εγώ. Πολύ ωραία ιδέα και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εμπιστεύομαι πολύ, τον εκτιμάω πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη ότι και αυτό θα πήγαινε πολύ καλά. Όμως είμαι μια παρουσιάστρια που ήθελα να κάνω κάτι σε πρωινό. Και ήθελα να κάνω κάτι το οποίο. Είχε σκεφτεί εσύ πρωινό. Τόσο πρωινό. Τόσο εγώ δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι. Τόσο πρωινό. Ότι 7 η ώρα θα ξεκινάς όχι, εκπομπή. Τόσο δηλαδή, πρωινό, όχι. Δεν το πίστευα. Όμως λέγοντάς μου από το Εψιλον ότι ξέρεις θα είναι και ο Θέμης αρχισυντάκτης. Και θα μπούμε σε μια διαδικασία να κάνεις μια πρωινή εκπομπή lifestyle, αλλά να προσαρμόσουμε για κάποια στοιχεία πάνω σου. Λέω είναι αυτό που θέλω να κάνω. Θέλω να είναι μια μεταβατική χρονιά για μένα αυτό που είπες, να μάθω πράγματα πάνω σε αυτό και αργότερα. Δεν ξέρεις, εγώ πιστεύω ότι ταιριάζω για λίγο πιο αργά. Μια εκπομπή που να μπορώ να εντάξω περισσότερο γυναικεία θέματα. Πάλι στις 4. Γύρω στο 10. Όχι, στο 4 δεν θέλω ποτέ να ξαναγυρίσω. Γιατί? Όχι, δεν θέλω. Τελείωσε. Το έκανα. Το 4 τελείωσε. Ξέρω τα τελείωσε από τώρα. Καλά-καλά, δεν είσαι 30 χρονών. Τελείωσε. Μου βάζει και βούλες. Δεν το θέλω το 4. Φτάζει στα 40-45 και τότε να βάζει και βούλες. Για μένα τελείωσε αυτό. Για λίγα χρόνια εντάξει. Άκου από τώρα, μικρό κοριτσάκι, τελείωσε.